Ο Biden ετήθηκε 100 δισεκατομμύρια δολάρια από το Κογκρέσο για Ουκρανία-Ισραήλ-Ταϊβάν, όσο ο τζίρος στο εμπόριο Ρωσίας-Πεκίνου θα φτάσει ιστορικό ρεκόρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Biden, λοιπόν, θα ετηθεί από το Κογκρέσο ένα περιεκτικό πακέτο βοήθειας αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία, το Ισραήλ, την Ταϊβάν και για να επιλυθεί η μεταναστευτική κρίση στα σύνορα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Μεξικού. Αυτό αποκάλυψε μία πηγή κοντά στο θέμα την Τρίτη. Το παραπάνω αίτημα, το οποίο ανέφερε πρώτο το πρακτορείο Bloomberg και μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλυφθεί δημόσια από τον Λευκό Οίκο, έρχεται μία περίοδο που το Κογκρέσο είναι ακόμα παράλυτο από την απουσία εκπροσώπου στην Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Το πακέτο σκοπεύεται να προσπεράσει το χάος στο Αμερικανικό Κογκρέσο, φέρνοντας μαζί Δημοκράτες και Ρεπουμπλικάνους. Οι πρώτοι ζητούν εδώ και καιρό επιπρόσθετα πακέτα βοήθειας για το Κίεβο, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι επιζητούν αυστηρότερα μέτρα στα νότια σύνορα του κράτους. Την Τρίτη, ο Biden τηλεφώνησε κρίσιμους συμμάχους των ΗΠΑ για να διασφαλίσει πως θα συνεχίσουν να αποστέλουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε το Κογκρέσο το Σεπτέμβριο σε μια προσπάθειά του να πείσει τους Ρεπουμπλικάνους να συνεχίσουν την ροή βοήθειας προς την χώρα του, έτσι ώστε το Κίεβο να αντιμετωπίσει τον ρωσικό στρατό. Παράλληλα, ο τζίρος του εμπορίου μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας θα ξεπεράσει τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2023, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μετά από συζήτησή του με τον Κινέζο ομόλογό του στο Πεκίνο. Ο επικεφαλής της Κίνας επιβεβαίωσε πως το διμερές εμπόριο μεταξύ των δύο αυτών χωρών φτάνει ένα ιστορικό ρεκόρ με αποτέλεσμα να εμβαθύνει η πολιτική εμπιστοσύνη μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου. Μιλώντας για τις οικονομικές επιτυχίες της Κίνας, ο Πούτιν σημείωσε πως δεν υπάρχει παγκόσμιος ηγέτης που να γνωρίζει 100% ότι τα σχέδιά του θα πραγματοποιηθούν, ωστόσο η Κίνα τα καταφέρνει μια χαρά μέχρι στιγμής. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.